Και όλα αυτά ενώ νέα επιβάρυνση που υπολογίζεται στα 30 ευρώ το μήνα δέχονται τα νοικοκυριά με τη δεύτερη αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας μέσα σε 3 μήνες από την 1η Ιουλίου. Ο Νίκος Ρογκάκος προσέθεσε όλες τις αυξήσεις φόρων που έχουν γίνει από τις αρχές του χρόνου και κατέληξε ότι η μέση οικογένεια χάνει τελικά 1,5 μισθό. Τη δεύτερη αύξηση του ΦΠΑ μέσα σε 6 μήνες καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές από την ερχόμενη εβδομάδα. Την επιβάρυνση θα την νιώσουν οι πολίτες σε κάθε τους καθημερινή αγορά, αλλά και στις υπηρεσίες. Θα σταματήσουμε να ψωνίζουμε τα είδη δεύτερης ανάγκης που λένε, θα ψωνίζουμε μόνο τα είδη πρώτης ανάγκης. Νέα αύξηση του ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου σε διόδια εθνικών οδών και Αττικής οδού. Επιβολή ΦΠΑ 11% στα ταξί. Σε καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες αυξάνει το ΦΠΑ έως 2%. Σε καύσιμα επίσης έως 2%. Και στα τιμολόγια των 10,1%. Στην αγορά επικρατούν συνθήκες κραχ. Πραγματικά πάρα πολλές επιχειρήσεις είναι σε πολύ προβληματική θέση. Θεωρώ όμως ότι και οι καταναλωτές έχουν σοβαρό πρόβλημα, προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους. Μία τετραμελής οικογένεια για σούπερ μάρκετ, λογαριασμούς ΔΕΚΟ και κινητή τηλεφωνία, για βενζίνη αλλά και για λοιπά έξοδα θα επιβαρυνθεί μόνο από τον ΦΠΑ 30 ευρώ το μήνα ή 360 ευρώ το χρόνο. Εάν συμπεριληφθούν από την αρχή του χρόνου όλες οι αυξήσεις των φόρων, τότε η ετήσια επιβάρυνση για μία μέση οικογένεια είναι έως 1.500 ευρώ. Όσο ζωνε αυτόν σωθείτε. Στα κόμιστα των ταξί, η μονή ταρίφα πηγαίνει στο 0,66 ευρώ από 0,60, η σημαία και η διπλή ταρίφα στο 1 ευρώ και 16 λεπτά από 1,05, η ελάχιστη διαδρομή 3,1 ευρώ από 2,8, αλλά και η διαδρομή από αεροδρόμια, σταθμούς και λιμάνια στα 3,77 ευρώ από 3,4 σήμερα. Στην Αττική Οδό ένα γιοταχή θα πληρώνει 2,8 ευρώ διόδια από 2,7, αλλά και τα δίκυκλα 1,4 ευρώ από 1,3. Αύξηση όμως έχουμε και στα διόδια των εθνικών οδών έως 20 λεπτά. Ανατιμήσεις όμως αναμένεται να γίνουν και στα μέσα μαζικής μεταφοράς στις αρχές του 2011.